Σε σηκωμός εργαζομένων στην εστίαση σε πανελλαδικό επίπεδο στις 20 Απριλίου, οπότε θα πραγματοποιηθούν συλλαλητήρια διαμαρτυρίας. Στις 20 του μήνα παραγγέλνουμε κινητοποίηση εδώ στο Ηράκλειο, όπως εξήγηλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επισιτισμού Τουρισμού, 11 η ώρα έξω από το εργατικό κέντρο, όλα τα σωματεία που ασχολούνται με τον επισιτισμό και τον τουρισμό και την εστίαση, διότι η κατάσταση στον κλάδο μας είναι πάρα πολύ δύσκολη, αιτήματα βασικά μας δεν έχουν ικανοποιηθεί. Τεράστια προβλήματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε όσον αφορά την καθημερινότητά μας και τον βιοπορισμό μας. Μπαίνει το τελευταίο Ταμείο Ανεργίας μετά την παράταση που είχαμε πάρει το προηγούμενο διάστημα. Άρα από τώρα μέχρι και τον 7ο μήνα εμείς δυστυχώς οι εργαζόμενοι του επισιτισμού, του τουρισμού θα μείνουμε χωρίς χρήματα. Ζητάμε από την κυβέρνηση να στηρίξει την απασχόληση, να στηρίξει τους ανέργους, να στηρίξει εκείνους όλους τους εργαζόμενους που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από την πανδημία. Αγωνιστικό ραντεβού έξω από το εργατικό κέντρο Ηρακλείου δίνουν στις 20 Απριλίου και ώρα 11 το πρωί το Συνδικάτο Επισιτισμού Τουρισμού Νομού Ηρακλείου, το Σωματείο Μαγείρων και Ζαχαροπλαστών και το Σωματείο Ξενοδοχοϊπαλλήλων Νομού Ηρακλείου. Να υπάρξουν μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση ζητούν εργαζόμενοι στον χώρο της εστίασης και του τουρισμού. Ζητάμε κάποια πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα για μας, τα οποία βλέπουμε την κυβέρνηση να κολλησιεργεί. Ποια είναι αυτά? Πρέπει να πάρθουν μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους οι οποίοι πήραν τη δίμηνη παράταση, αλλά μέχρι να ανοίξει σεζόν υπάρχουν άλλες δύο μήνες. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε σε αυτό το κομμάτι. Το δεύτερο είναι να φανούν τα ένσημα του ΕΦΚΑ, γιατί πολλοί δεν φαίνονται ακόμα. Τα οποία μας τα έχουν υποσχεθεί εδώ καιρό, ακόμα δεν φαίνονται. Να διαδηλώσουμε, να κάνουμε τη συγκέντρωσή μας, να εξαγγείλουμε τα αιτήματά μας, να διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει για μια ασφαλή σεζόν, για μια σεζόν η οποία θα έχει αξιοπρέπεια, εργασία για όλους. Ζητάμε να μην μείνει κανένας συνάδελφος χωρίς εισόδημα μέχρι να ανοίξει η τουριστική σεζόν και ζητάμε να εξασφαλιστούν και οι θέσεις εργασίας, θέσεις αξιοπρεπής, θέσεις ασφαλής. Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση να κάνει επιτέλους υποχρεωτικές όλες τις συμβάσεις εργασίας, που τόσο ώστε οι εργαζόμενοι να πληρώνονται το ίδιο σε όλες τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας. Η κατάσταση στην εστίαση έχει φτάσει στο προχώρητο. Μετά από 5 συνεχόμενους μήνες lockdown, η πόλη του Ηρακλείου, συνολικά η χώρα, έχει υποστεί ένα τεράστιο πλήγμα. Ένα πλήγμα στο ΑΕΠ, ένα πλήγμα στην ψυχολογία των πολιτών και το κυριότερο στους ίδιους τους εργαζομένους και τους ιδιοκτήτες στην εστίαση. Ως αξιωματική αντιπολίτευση και ως αρμόδιος αναπληρωτής στο ΜΕΑΡΚΙ, θέματα ανάπτυξης και επενδύσεων, θεωρώ υποχρέωση να πιέσουμε την πολιτεία στο να προχωρήσει με συγκεκριμένα μέτρα στήριξης, ώστε το άνοιγμα της εστίασης να γίνει με τον κατάλληλο τρόπο. Ο κατάλληλος τρόπος είναι ρευστότητα στις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία, είναι Απρίλιος του 2021 και χιλιάδες εργαζόμενοι στην εστίαση και στον τουρισμό είναι στον αέρα. Επιδόματα πείνας των 400 ευρώ για τους εποχικούς και 534 ευρώ για τους συνεχούς απασχόλησης είναι η στήριξη της πολιτείας ένα χρόνο τώρα, αποκλείοντας όμως χιλιάδες εργαζόμενους και από αυτές τις πενιχρές επιδοτήσεις.